We would like to thank our comrades of CNE for the invitation. We are glad to be here and to have the opportunity to meet our international comrades. With the aggravation of the systemic crisis of capitalism, the international communist movement is in acute need of strengthening. We hope that communication during the camp and collective studies in the political school will reinforce our cooperation and contribute to further growth of the Leninist youth organizations in Europe. Αγαπητοί σύντροφοι, στέλνουμε χαιρετισμούς από την Επαναστατική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαία Μπολσεβίκη. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συντρόφους μας από την ΚΝΕ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε εδώ και που έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τους καινούς συντρόφους μας. Με την όψηση της συστημικής κρίσης του καπιταλισμού, το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα έχει μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης. Ελπίζουμε ότι η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της κατασκήνωσης και η παρακολούθηση της ιδεολογικής σχολής θα ενισχύσουν τη συνεργασία μας και θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνιστικών οργανώσεων νεολαία στην Ευρώπη. Θα θέλαμε να μοιραστούμε κάποια στοιχεία για την κατάσταση στη Ρωσία και τον αγώνα που αναπτύσσουμε. Όπως γνωρίζετε, η χώρα μας για τρίτη χρονιά διεξάγει έναν υπεριαλιστικό πόλεμο στα σύνορά της, και ο οποίος έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Οι αντιπολεμικές διαμαρτυρίες στο ξέσπασμα του πολέμου καταπνίγηκαν. Τα επικριτικά λόγια στις ενέργειες των ενόπλων δυνάμεων απαγορεύτηκαν. Ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν τις συνέπειες του πληθωρισμού, οι μεγάλες επιχειρήσεις, ιδίως οι τράπεζες, αποκομίζουν κέρδη ρεκόρ. Οι εθνικιστικές οργανώσεις αυξάνονται σε αριθμό και λαμβάνουν κρατική υποστήριξη, μέχρι και σε κοινές επιδρομές κατά των μεταναστών και την αστυνομία. Το αστικό κράτος προσπαθεί να οικειοποιηθεί τα επιτεύγματα της Σοβιετικής Ένωσης και ταυτόχρονα προπαγανδίζει τις παραδοσιακές αξίες. Επικαλείται ένα φασίστα φιλόσοφο, τον Ιβάν Ήλιν. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, οι στασιαστές της Βάγνερ αντιμετώπισαν ανοιχτά το στρατό και προέλαυσαν στη Μόσχα. Βλέπουμε ότι η αστική τάξη απορρίπτει σταδιακά τον τεκόρ της αστικής δημοκρατίας και θέτει τις βάσεις για μια πιο ανοιχτή μορφή της δικτατορίας της. Αυτές είναι οι συνθήκες στις οποίες πρέπει να δουλέψουμε. Ωστόσο, δεν είναι όλα καταστροφικά και ζωφερά. Η φετινή άνοιξη σημαδεύτηκε από μια απογειωτική αλλαγή στο φοιτητικό κίνημα. Σε απάντηση στην είδηση της λεγόμενης υψηλής πολιτικής του Ιβάν Ήλιν, στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ρωσικού Κρατικού Πανεπιστημίου στη Μόσχα, μια διαμαρτυρία ξεπήδησε στο Πανεπιστήμιο και εξαπλώθηκε ταχύτερα σε όλες τις μεγάλες ρωσικές πόλεις, κερδίζοντας την υποστήριξη περισσότερων από 600 φοιτητών από 80 ιδρύματα του τοπικής εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα, μαζί με εξέχουσες προσωπικότητες και οργανώσεις πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης. Η Επαναστατική Κομμουνιστική Ένωση Νεολαία Μπολσεβίκη συμμετέχουν ενεργά στην εκστρατεία από την αρχή, οργανώνοντας την προπαγάνδηση και συνεργαζόμενων αγωνιστές μας στο κίνημα. Μαζί με το μαρξιστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Politprospect, οργανώσαμε ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ των τριών επιστημόνων με τη θέση της απόψης των Ήλιν. Η αντιφασιστική θέση εκπροσωπήθηκε από τον Ρωμάνο Σιν, υποψήφιο διδάκτορα φιλοσοφίας και αγωνιστή του Ρωσικού Εργατικού Μετώπου. Το Ρωσικό Εργατικό Μέτωπο αποτελεί το στενότερο σύμμαχό μας στο εσωτερικό της χώρας. Βρισκόμαστε σε καθημερινή συνεργασία και προσπαθούμε να κάνουμε δουλειά όχι μόνο στην νεολαία, αλλά και στην εργατική τάξη γενικότερα. Το εθνικό εργατικό κίνημα δεν διανύει, για να το πούμε απλά, τις καλύτερες μέρες του. Δεν πραγματοποιούνται μαζικές απεργίες, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να τα παρατήσουμε. Μέσω των πόρων του Ρωσικού Εργατικού Μετώπου διατηρούμε επαφή με εργατικές συλλογικότητες, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στο να οργανωθούν και να αγωνιστούν για τα δικά τους δικαιώματα. Επιπλέον, υποστηρίζουμε το Ρωσικό Εργατικό Μέτωπο σε ενημερωτικές εκστρατείες που απευθύνονται στους εργαζόμενους ενός συγκεκριμένου τομέα. Το περασμένο καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια των περικοπών θέσεων εργασίας στο μεγάλο εθνικό ταχυδρομικό φορέα Ρωσικό Ταχυδρομείο, ήταν η εκστρατεία οι ταχυδρομικοί εργαζόμενοι ενάντια στο Ρωσικό Ταχυδρομείο. Τώρα οι σύντροφοί μας ετοιμάζουν μια εκστρατεία στο σούπερ μάρκετ. Comrades, we acknowledge the value of such events where we can exchange the news from our countries and develop common opinions through comradely debates on fundamental and urgent topics. It is especially important now, since we witness the third imperialist world war at the doorsteps, with its rumblings already thundering in Ukraine and Palestine. The internationalist unity of the communists and proletarians is vital for the whole of humanity, since the only solution to the plague of these days is the socialist revolution. Long live proletarian internationalism. Σύντροφοι, αναγνωρίζουμε την αξία των εκδηλώσεων όπου μπορούμε να ανταλλάσσουμε τα νέα από τις χώρες μας και να αναπτύξουμε κοινές απόψεις μέσω συντροφικών συζητήσεων για θεμελιώδη και επιτακτικά θέματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ειδικά αυτή τη στιγμή, καθώς βλέπουμε το τρίτο υπεραλιστικό παγκόσμιο πόλεμο να είναι πρώτο πυλών που ήδη βρίσκεται στην Ουκρανία και την Παλαιστίνη. Η διεθνιστική ενότητα των κομμουνιστών και των προλετάριων
είναι ζωτική σημασία για ολόκληρη την ανθρωπότητα, αφού η μόνη λύση στη μάστιγα αυτών των ημερών είναι η σοσιαλιστική επανάσταση. Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός.